Εμείς θα απευθυνόμαστε στον κόσμο, στον ελληνικό λαό. Αυτή τη στιγμή, καλώς και κακώς, ιστορία θα φέρει το ΣΥΡΙΖΑ να κυβέρνηση. Πάντως σήμερα με αυτά που είπε ο Δραγασάκης και ο Σταθάκης, μάλλον δεν θα νιώθουν και πολύ καλά. Θα φανάζουν τον εαυτό του στο Υπουργείο. Σας άκουσα όλους με σεβασμό. Κύριε Σταθά, με αυτά που είπατε τα πολύ σωστά, ο Σταθάκης και ο Δραγασάκης θα φαντάζονται ότι θα έχει τον κόσμο που θα φωνάζει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε λίγο. Εγώ αυτό που λέω είναι αυτή τη στιγμή απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό. Εμείς αυτή τη στιγμή, καλώς και κακώς, δεν έχουμε έχουμε τη μοναδική ευκαιρία για να βοηθήσουμε τον τόπο. Πέφτει ο κλήρος σε εμάς, το πω για να μας καταλαβεί ο κόσμος. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Εμείς δεν έχουμε περιθώριο να αποτύχουμε και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουμε. Και γι' αυτό καλούμε τον ελληνικό λαό να μας στηρίξει, γιατί ψηφίζοντας εμάς θα περάσει και ένα μήνυμα προς τα έξω. Ότι οι λαοί αντιδρούν. Ότι οι λαοί δεν δέχονται μόνο να τους απειλούν. Και πρέπει αυτό το μήνυμα να περάσει αυτή τη στιγμή στις εκλογές. Δεν θα μπουν διαδικασία για όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Έχουν υποθεί κάθε μέρα, τα λέμε κάθε μέρα εδώ πέρα που θα βρουν τα λεφτά. Είναι κάτι το οποίο το λέμε συνέχεια. Λοιπόν, εμείς κάνουμε εγώ σε μισό λεπτό γιατί να ολοκληρώσω τη σκέψη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει. Εμείς θα κρυφθούμε ως κυβέρνηση και ξαναλέω πάλι δεν έχουμε κανένα περιθώριο να αποτύχουμε. Αλλά όμως θέλουμε να μας δώσει δύναμη ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή. Και καλούμε τον κόσμο της εργασίας, αυτοί οι οποίοι έχουν αδικηθεί από αυτά τα μέτρα, να μας δώσουν δύναμη και τους θέλουμε στο πλευρό μας. Τον κόσμο αυτόν τον άνεργο, θέλουμε τον κόσμο αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή υποφέρει. Για αυτόν τον κόσμο θέλουμε να παλέψουμε και να δώσουμε αυτή τη μάχη. Μάλιστα. Για να τα έχουμε καλά με τους εαυτούς μας και να τα έχουμε καλά με τον ελληνικό λαό. Για να μας αγροκτήσουμε.